Ηλία, έμφυα. Έμφυα τώρα είχαμε μάλιστα και μία διαμαρτυρία. Θα δούμε και κάποια πλάνα από πλημμυροπαθείς της Λάρισας. Γιατί εκεί τους πήγε κανονικά ο έμφυα, ενώ τα σπίτια τους είχαν καταστραφεί. Εντάξει, τα αυτό, κάψανε είναι, τα, αυτό είναι ντροπή. Τα κάψανε τις ειδοποιήσεις που είχαν έρθει για να πληρώσουν. Με το πρόσχημα ότι ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή το σπίτι σου είναι κατοικήσιμο. Και από τη στιγμή που είναι κατοικήσιμο πληρώνεις έμφυα. Μα είχαν πει ότι κανένας δεν πρόκειται να πληρώσει και για να είναι κατοικήσιμο, χωρίς να έχουν πάρει τα λεφτά της αποζημίωσης, αποκαταστήσαν τη ζημιά σου. Και υποβάλλονται πάλι Ηλία σε ταλαιπωρία, ναι. Γιατί τους λένε πηγαίνετε τώρα για να το διορθώσουμε. Να ναι, το βρήκαμε το λάθος. Ναι. Θα μπορούσε πάρα πολύ απλά να υπάρχει ένα δεδομένο ότι όποια σπίτια είναι σε αυτή την περιοχή, χωρίς να εξετάζεται αν είναι κατοικήσιμα ή όχι, να απαλλάσσονται από τον έμφυα για μια χρονιά. Δηλαδή δεν θα ήταν δά και τόσο λέγαμε πολύ υψηλή και χτες η δαπάνη. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τον έμφυα. Ναι. Και πέραμε και μερικά παραδείγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, καταρχάς, διαμέρισμα. Διαβάζουμε την εκαθάριση. Δεν περιοριζόμαστε στο να βρίσκουμε την ταυτότητα φυλής και να πληρώνουμε. Εδώ είναι και τα άλλα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Δηλαδή, διαμέρισμα. Ναι. Εάν δεν συγκεκριμενοποιήσει σε ποιο όροφο είναι το διαμέρισμα, ακόμα και μη υπόγειο να είναι, στο χαρακτηρίζει ρε τυρέ. Άρα πληρώνει μεγαλύτερο έμφυα. Πολλές φορές είναι λάθη του παρελθόντος των χειρόγραφων εντύπων Ε9. Τα οποία αυτός ο οποίος καταχωρούσε το Ε9 τότε, προκειμένου να γίνει καθάριση του τότε φόρου, υπήρχε μια διάταξη που έλεγε ότι θα πας στο ανώτατο σημείο του φόρου. Ισχύει και τώρα αυτό. Αν δεν έχεις μπει να διορθώσεις το έντυπο Ε9, γράφει μια σχετική ειδοποίηση ότι ο έμφυα υπολογίστηκε με αυτά τα δεδομένα. Άρα δηλαδή, εσύ λες, Ηλία, ότι πρέπει όλοι να μπουν και να τσεκάρουν τα στοιχεία. Όλοι. Αν είχε μπει ο συγκεκριμένος να δει την εκαθάριση του έμφυα και δεν περιορίζονταν στο να πληρώνει με την ταυτότητα φυλής της δόσης, θα έβλεπε τη συγκεκριμένη ειδοποίηση και ενδεχομένως θα έκανε τις διορθώσεις και θα βάζε και το σωστό όροφο, το σωστό ποσοστό ειδοποίηση. Εάν δεν έχει δηλώσει ότι είναι ημιτελές, πρέπει να δηλώσει ότι είναι ημιτελές και κενό, προκειμένου να πάρει την έκπτωση κατά 60% στον έμφυα. Αν δεν το έχει δηλώσει, επειδή εδώ η έκπτωση δεν είναι 5-10%, είναι 60%, θα χάσει την έκπτωση και θα την πατήσει. Το κενό που είπες, για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση, εγώ μπορεί να έχω ένα σπίτι και να είναι κενό, αλλά είναι μια. Όχι, στο έντυπο Ε9 υπάρχει ένα σημείο που δηλώνει ότι το ημιτελές είναι και κενό. Αυτονόητο είναι. Ναι. Εγώ σου λέω δεν είμαι ημιτελές. Ναι. Έχω το σπίτι στο χωριό το οποίο το έχω άδειο. Το σπίτι στο χωριό και πληρώνει κανονικά έμφυα. Και, ναι, παλαιότερα υπήρχε έκπτωση του μη ηλεκτροδοτούμενου, αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται έτσι, κάτι τέτοιο. Έτσι. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Ότι αν είχες διακόψει την ηλεκτροδότηση, δεν πλήρωνες έμφυα. Ναι, υπήρχε μια μείωση αρκετά σοβαρή. Έχει καταργηθεί εδώ και 3 χρόνια η συγκεκριμένη μείωση. Και θα ανέμενε κάποιος να πληρώνουμε έμφυα τα εγγόνια των παιδιών σου και των παιδιών μου, Γιώργο. Εσείς περιμένατε ότι θα στέλνανε έμφυα στους πλημμυροπαθείς, κύριε Μητρόπουλε. Που είναι απόλυτη ντροπή. Στους ανθρώπους που ακόμη δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις. Που κατοικούν σπίτια, τα οποία σπίτια που κατοικούνται είναι και λέει τώρα μας κάνουν χάρη σε 11 μήνες. Λέει σε 11 δόσεις ή 12 δόσεις. Έχουμε τον έμφυα. Έχουμε τα δημοτικά πόλη. Θα έρθει ο φόρος εισοδήματος. Έχουμε το φόρο εισοδήματος. Όπου συμπεριλαμβάνεται και η περιουσία σου μέσα. Έτσι. Αν υπάρχει εισόδημα από ενίκεια, φυσικά. Έτσι. Άρα λοιπόν πληρώνεις 3 φορές. Ναι. Προσοχή, μεγάλη το να μην σε πιάνουν και τα τεκμήρια. Γιατί αν σε πιάνουν τα τεκμήρια, θα υπάρχει και άλλη μία. Δηλαδή τα συνταξιούχοι, ούτως ή άλλως, οι συνταξιούχοι που βλέπαμε πριν που παίρνουν σύνταξη κάτω από 500 ευρώ, εκτός από το πολύ χαμηλή σύνταξη, έχουν αντιμετωπίσει και το κομμάτι των τεκμηρίων, γιατί όταν ήταν ενεργοί, ας πούμε, φορολογούμενοι, είχε προκύψει μια αγορά ενός αυτοκινήτου, ενός ακινήτου, μια κληρονομιά. Δεν τα τεκμήρια αυτό. Μπορεί να τους δημιουργούν και από ενίκια, επιπλέον φόρο. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν χαμηλό μισθό ή χαμηλή σύνταξη, θεωρείται τεκμήριο το ενίκιο. Αυτό είναι έτσι, και μάλιστα δεν σε πιστεύει κιόλας. Η παγίδα που έχει στηθεί από τη φορολογία εκεί που λέγεται έμεσα τεχνική ελέγχου. Μπράβο, αυτό είναι. Δηλαδή, ενώ από τη μία πλευρά έχει ένα κράτος που το αναγνωρίζει και λέει θα κάνω προσπάθειες, κύριε, γιατί τα ενίκια έχουν ανέβει πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, σου θεωρεί τεκμήριο αν εσύ δεν κάνεις την ανάγκη υποχρέωση και δίνεις από τα 1.000 τα 500. Και το σπίτι που αγοράζεις, άμα είναι, έχει ψηλή αντικειμενική αξία, ακόμα και αν κληρώνεις ακόμα το δάνειο, είναι τεκμήριο και πρέπει να επιβαρυνθείς παραπάνω. Μα όμως συνεχίζεις να το πληρώνεις, αυτό λέω. Για αυτόν ο οποίος παίρνει 700 ευρώ είναι όνειρο να αποκτήσεις σπίτι. Έχει πάρει πριν χρόνια, πριν μια 20 ετία και πληρώνει δάνειο ακόμα. Σου λέω για το ενίκιο. Για τους δανειολήπτες, κύριε Μητρόπουλε, και αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονταν και ήρθαν μεταβαίων και κλάδων για τις πρακτικές εταιρείες, ποια μέτρα.
Εδώ είδαμε τρεις μεγάλες πρακτικές εταιρείες, στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα και μία σειρά από καταγγελίες από δανειολήπτες που λένε εξακολουθούν να με ενοχλούν, εξακολουθούν να με απειλούν ότι θα μου πάρουν το σπίτι. Κανένα πλαίσιο. Παρά το ότι το πλαίσιο έγινε καλύτερο. Το σχολιάσατε και με άλλους. Βεβαίως. Πρέπει να το βλέπουμε και στο αποτέλεσμα. Ναι, δεν βλέπουμε. Δεν συμμορφώνονται. Γιατί. Σωστά μπήκαν τα πρόστιμα. Δεν συμμορφώνονται. Σωστά γιατί, μπήκαν. Γιατί έχουν την κακή απόφαση του Αρείου Πάγου της Ολομελίας για τα φανς κλπ. Αλλά έχουν και μία λογική ότι εγώ με αυτό το θεσμικό πλαίσιο έτσι μπορώ να συμπεριφέρομαι. Μάλιστα. Και αυθαιρετούν και παρανομούν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για λίγο πολύ. Για να πάμε σωστά.